ευπείας του σώματος. Μάλιστα. Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Μαζί μας για να δούμε τις επιπτώσεις από ένα μη συντεταγμένο Brexit στην κυπριακή οικονομία είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Μάριος Τσακής. Κύριε Τσακή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Στατιώτη. Φαίνεται ότι το ενδεχόμενο ενός μη συντεταγμένου Brexit απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο. Κοιτάξτε, βρίσκεται η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, μπροστά από μια δύσκολη απόφαση απόψε. Πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του. Λιγοστεύουν οι μέρες μέχρι τις 29 Μαρτίου. Και δεν είναι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο που ανησυχεί από αυτή την εξέλιξη, ακριβώς, είναι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία τι σημαίνει για σας, για τους επιχειρηματίες, για την κυπριακή οικονομία? Ένα άτακτο Brexit σίγουρα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Πρώτα-πρώτα φέρνει μια αβεβαιότητα και μια ασάφεια στο πώς λειτουργούν οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο καθίσταται τρίτη χώρα για σκοπούς συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει διαδικασίες, ξεκινώντας από την ανταλλαγή προϊόντων, διαδικασίες στα τελωνία. Κάθε εμπόρευμα που φτάνει στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περάσει από τελωνιακές διαδικασίες. Προφανώς θα πρέπει να καταβάλει δασμούς. Θα γίνεται δηλαδή χειρισμός όπως γίνεται όταν εισάγουμε. Υπήρχε μια αναφορά σήμερα του Υφυπουργού Εμπορίου, Τζον Χόλντμπερι, ο οποίος δήλωσε: αν φύγουμε χωρίς συμφωνία, θα καθορίσουμε την πλειοψηφία των δασμών στις εισαγωγές στο μηδέν, ενώ θα διατηρήσουμε δασμούς για τις πιο ευαίσθητες βιομηχανίες. Αυτό το ενδεχόμενο. Ακούστηκε αυτή η θέση. Φαίνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο προσανατολίζεται για να αποφύγει αύξηση των κόστων εισαγωγής προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο, διότι φοβούνται και πληθωρισμό εισαγόμενο που μπορεί να προκύψει από τέτοια ενδεχόμενα. Άρα, ακούστηκε ότι προσανατολίζονται το 87% περίπου των εισαγόμενων προϊόντων να τα απαλλάξουν από εισαγωγικούς δασμούς και να κρατήσουν περίπου το 13% που αγγίζει κυρίως γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα που παράγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και θέλουν να δώσουν κάποια προστασία στον και τομέα αυτό. Φαντάζομαι, αντιλαμβάνομαι, θα είναι για μια προσωρινή ρύθμιση μέχρι. Ναι, θα πρέπει να είναι μια προσωρινή ρύθμιση μέχρι που να κατασταλάξουν πλέον οι διαδικασίες τι γίνεται σε ένα καθεστώς άτακτου Brexit. Είμαστε όσο πρέπει προετοιμασμένοι. Κοιτάξτε, γίνεται αρκετή προσπάθεια και αρκετή προετοιμασία. Αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν και κάποια νομοσχέδια τα οποία θα πρέπει να περάσουν. Ναι, υπάρχει μια σειρά νομοσχεδίων που πρέπει να περάσουν προκειμένου, αν και εφόσον θα υπάρξει άτακτο Brexit ή και Brexit, που να ρυθμίζουν πλέον τις σχέσεις των δύο πλευρών. Οι υπηρεσίες είναι ενήμερες όσον αφορά τις αλλαγές και τις νομοθετικές ή άλλες διαδικαστικές ρυθμίσεις που πρέπει να κάνουν. Έχουμε χρόνο? Όχι. Αν έχουμε Brexit μέχρι τις 29 του μήνα, πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό σε κάποια θέματα να μην είμαστε πλήρως έτοιμοι. Αλλά υπάρχουν καταγεγραμμένες οι διαδικασίες και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Αντιλαμβάνεστε, πρέπει να ετοιμαστούν εκεί που είναι νόμιμα νομοσχέδια, αυτά να επεξεργαστούν από τη Γενική Εισαγγελία, να οδηγηθούν στη Βουλή για ψήφιση. Είναι πολύ πιθανό να βρεθούν σε κάποια θέματα να μην είμαστε απόλυτα έτοιμοι, που πιστεύω δεν είναι μόνο η Κύπρος, είναι και πολλές άλλες χώρες που θα είναι εκεί. Αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, διότι μια τέτοια εξέλιξη θα είναι πολύ δύσκολη για όλους. Είναι και το θέμα με την Στερλίνα και αναμένεται να επηρεαστεί και ο τουρισμός. Σίγουρα ναι. Σίγουρα αναμένεται σε ένα ενδεχόμενο άτακτο Brexit υποτίμηση της αγγλικής Στερλίνας. Αυτό σημαίνει γίνονται πιο ακριβά και το τουριστικό μας προϊόν, αλλά και οι εξαγωγές μας προς την Αγγλία, διότι θα είναι πιο ακριβά τα προϊόντα που εξάγουμε. Θα είναι πιο φτηνές οι εισαγωγές φυσικά. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο απασχολεί τις επιχειρήσεις και θα πρέπει να δουν πώς το χειρίζονται. Από εκεί και πέρα, εκείνο που είναι καθησυχαστικό είναι, φαίνεται ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει σε έγκριση ενός κανονισμού που θα λέει ότι απαλλάσσονται όλοι οι κοινοτικοί πολίτες από την υποχρέωση έκδοσης βίζας για να ταξιδεύσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για 90 μέρες. Κάτι το οποίο έχει ανακοινώσει ήδη η Βρετανία. Άρα, όσον αφορά τις μετακινήσεις πολιτών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, δεν φαίνεται να δημιουργείται πρόβλημα. Δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα και για όσους πολίτες είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του Ηνωμένου Βασιλείου ζούσαν και δραστηριοποιούνταν στις δύο περιοχές. Αυτοί συνεχίζουν να απολαμβάνουν το ίδιο καθεστώς, δεν αλλάζει τίποτα για τη ζωή τους. Οι αλλαγές θα είναι για όποιον επιλέξει πλέον να εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή αντίστροφα, όποιος Άγγλος ή Μήκος θέλει να εργαστεί κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτούνται άλλες διαδικασίες, άδεια παραμονής, άδεια εργασίας κλπ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ένα άτακτο Brexit φέρνει πάρα πολλές δυσκολίες. Και θα φέρει και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας.